ο ΠΑΟΚ, μην νομίζετε ότι ο Λουτσέσκου θα βγει μπροστά, θα ανεβάσει γραμμές, θα παίξει κανένα 4-4-2. Δεν είδα και το γράφημα βέβαια γιατί είμαι φάσο διακοπές, αλλά είναι ένας προπονητής τον οποίο τον έχουμε δει να παίζει με πολλά χάφη στο κέντρο, να κερδίζει την μπάλα ψηλά. Είναι ένα μικρό παιδί, ένα μικρό ανοίξι του Σάντος, θα πούμε, ο συγκεκριμένος προπονητής. Βάζει πολύ λογική στο παιχνίδι του και περιμένω να δω αυτό που έκανε στην Κιάνση. Δηλαδή, να πάρει ατομικά από τους παίκτες το καλύτερο που μπορεί να πάρει. Γιατί στην Κιάνση ουσιαστικά έκανε αυτό το πράγμα. Αυτό πιστεύω ότι πρέπει να κάνει και στον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ έχει ντεφορμέ. Έχει ντεφορμέ. Όλη του τη μεσαία γραμμή δημιουργικά πλην του Μπίζεσβαρ και όλη του τη μεσαία γραμμή ανασταλτικά πλην του Κάθε. Έχει την ευτυχία να έχει πολύ καλούς εξτρέμ και πολύ καλό δεκάρι που είναι ο Μπίζες, αν τον καλύψουν από πίσω. Πιστεύω θα βάλει γκολ, αλλά πιστεύω και αυτός θα φάει γκολ. Και εδώ βλέπω το μάτι στο 2-1 με over δηλαδή και νίκη του ΠΑΟΚ, γιατί και αντίπαλοι τα τρεξίματα είναι πάρα πολύ καλή. Είναι μια ομάδα την οποία την είδαμε, είναι σε δαιμονιώδεις ρυθμούς, σε full σεζόν και σίγουρα θα έχει καλύτερη φρεσκάδα, καλύτερες αυτοπαρανοτικοποιημένες κινήσεις. Θα είναι πολύ καλύτερη από τον ΠΑΟΚ. Γι' αυτό λοιπόν ο ΠΑΟΚ φαίνεται ότι θα προσέξει τα ανασταλτικά του καθήκοντα. Και θα βάλει γκολ όμως και θα φάει. Γιατί τα στόπερ του είναι σε άθλια κατάσταση και τα αμυντικά του χαφ και αυτά χαμηλά ειδικά είναι σε πολύ δυσάρεστη κατάσταση. Από εκεί και πέρα περιμένω να δω γκολ από τους πλάγιους του ΠΑΟΚ. Αν φορτωθεί ο Πρίλιοβιτς και πάρει μπρος, μπορεί και αυτός να κάνει κάποιο γκολ. Και περιμένω πολλά προβλήματα στη μεσαία γραμμή, από τη μεσαία γραμμή και πίσω. Όταν η Ολύμπια κάνει 13 τελικές στην Τούμπα, καταλαβαίνεις ότι με μια καλύτερη ομάδα, ταχύτερη ομάδα, ποιοτικότερη ομάδα, θα βρει περισσότερες μελάδες. Νίκη λοιπόν και για τον ΠΑΟΚ με σκορ 2-1, με over και με γκολ με θέμα που θα δέχεται, αλλά και ο ΠΑΟΚ πιστεύω ότι θα περάσει, γιατί πιστεύω πολύ στην προστινή του γραμμή και πιστεύω πολύ στον Λουτσέσκου στο να συμμαζέψει λίγο το κέντρο τακτικά. Γιατί ατομικά δεν μπορεί να το... Δεν μπορεί να το μαζέψει. Μπορεί όμως τακτικά. Αυτά. Θετικό ρόλο θα πει, βέβαια, για τον κ. Λουτσέσκο. Αλλά όχι ότι έφυγε ο άλλος ο προπονητής σε κάτι το οποίο δεν έκανε καλά. Έτσι. Like, μαλάκες, like. Για όσους ρωτάτε πώς μπορείτε να μας βοηθήσετε, λέει, ανοίξτε τα αυτιά σας. Πατήστε στο YouTube Ραπτόπουλος με αγγλικούς χαρακτήρες, μπείτε στο κανάλι μας και πατήστε εγγραφή. Δηλαδή, subscribe. Γίνεστε συνδρομητές δωρεάν και βλέπετε όλα τα βίντεο αμέσως μόλις ανέβουν. Κομμουνιστής είναι αυτός. Θα κάνω εγώ δουλειά με δεξιό, θα κάνω δουλειά. Like. Like.